τελευταίο, κύριε Υπουργέ, με την άδειά σας, εάν δηλαδή μας επιβεβαιώνετε ότι όντως στο Eurogroup της Δευτέρας θα συζητηθεί η οικονομική πτυχή της λύσης του Κυπριακού. Θα συζητηθεί. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Ναι. Σύντομες συζητήσεις έχουν γίνει ξανά την φετινή χρονιά, τους τελευταίους μήνες. Όμως και την Δευτέρα, με πρωτοβουλία του ιδίου της ιδίας της Προεδρίας του Eurogroup, έχει εγγραφεί το θέμα στην συζήτηση, μαζί δηλαδή με την σύντομη, εκτιμώ, αναφορά που θα δοθεί για τα αποτελέσματα του μεταμνημονιακού ελέγχου, αυτού του ελέγχου που έγινε τον περασμένο μήνα. Θα υπάρξει περαιτέρω συζήτηση και για αυτές τις οικονομικές παραμέτρους. Με ποιο πλαίσιο, αν θέλετε, ή με ποια αφορμή. Όλο το προηγούμενο διάστημα, ας θεωρήσουμε ότι ήταν προπαρασκευαστικό. Ναι. Τώρα γίνεται εξ αφορμής και των όσων θα συμβαίνουν στην Ελβετία. Όχι ακριβώς. Έχει ζητηθεί κάτι ιδιαίτερο από τους υπουργούς που θα συμμετάσχουν, από εσάς ειδικά, να παρουσιάσετε κάτι. Δεν θα το συσχέτιζε με την παράλληλη προσπάθεια που θα βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ελβετία, αλλά αυτό που το ίδιο το Eurogroup συνειδητοποιεί είναι πως μια λύση του Κυπριακού θα συνεπάγεται μια άτυπη έστω μιας μορφής επέκταση και της ίδιας της Ευρωζώνης. Η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Θα συνεχίσει να είναι και μετά την λύση, δηλαδή θα επεκταθεί στην πράξη και θα ενεργοποιηθεί. Θα ενεργοποιηθούν όλα όσα η ευρωπαϊκή μας συμμετοχή προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, επαναλαμβάνω, και την χρησιμοποίηση του κοινού νομίσματος, του ευρώ, από την πρώτη μάλιστα μέρα, σε ολόκληρη την επικράτεια, άρα μια κάποιου είδους επέκταση, επαναλαμβάνω, της Ευρωζώνης. Συνεπώς, προφανώς, το Eurogroup έχει λόγο να ενδιαφέρεται και από τη δική μας πλευρά, από την πλευρά των Κυπριακών Αρχών, έχουμε και εμείς κάθε λόγο και ενδιαφέρον να διασφαλίσουμε αυτό το ενδιαφέρον και την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ευρωπαϊκών θεσμών. Επειδή θέλουμε πολύ απλά... Να μην μας περιμένουν εκπλήξεις. Ακριβώς. Η επόμενη μέρα να μας βρει έτοιμους, προετοιμασμένους. Από την άλλη, ό,τι και να σας ρωτήσουν, διορθώστε με αν κάνω λάθος, θεωρώ ότι πολύ λίγα μπορείτε να τους πείτε, κυρίως λόγω του ότι δεν επιτρέπεται να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για το πόση μεγάλη είναι αυτή η τρύπα στα κατεχόμενα οικονομικής φύσεως τρύπανο. Κοιτάξτε να δείτε. Και ειδικότερα στο τραπεζικό σύστημα. Ακόμη και αυτό, ότι δηλαδή υπάρχουν ακόμη πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν για να διαμορφώσουμε εικόνα και να χαράξουμε την πορεία, πρέπει να είναι εις γνώση του Eurogroup. Ακόμη και αυτό το δεδομένο έχει σημασία. Εγώ θα έλεγα πως έχει γίνει κάποια πρόοδος, την οποία δεν υποτιμώ. Από την άλλη, ούτε μπορούμε ή έχουμε το δικαίωμα να υποβαθμίσουμε τα όσα πρέπει να γίνουν ως κινήσεις προετοιμασίας και προσαρμογής, ούτως ώστε οι κατά τα άλλα εξαιρετικά θετικές προοπτικές που θα προκύψουν και στο πεδίο της οικονομίας να επιβεβαιωθούν και να μην διακυβευτούν. Όλοι οι συνομιλητές σας σήμερα στο Economist, αν ερμηνεύω σωστά τις τοποθετήσεις τους, παρόλο που στο βάθος της εικόνας διαβλέπουν πρόοδο, ανάπτυξη, ευκαιρίες, πάμπολες, εντούτοις μάλιστα λένε ότι οι προκλήσεις, τα προβλήματα δηλαδή, στο άμεσο μέλλον θα είναι τεράστια, έτσι. Κοιτάξτε, θα το έλεγα ως εξής. Εγώ αναμένω πως θα υπάρξει μια αναπτυξιακή προοπτική πολύ πολύ νωρίς. Η παραγωγική τομή της οικονομίας μας, ο ιδιωτικός τομέας δηλαδή, είναι πανέτοιμος και θα έχει μπροστά του πολύ σημαντικές ευκαιρίες, τις οποίες θα είναι σε θέση και πρέπει να είναι σε θέση να τις εκμεταλλευτεί. Όμως επιβάλλεται πολύ συστηματική προετοιμασία, ούτως ώστε αυτές οι προοπτικές να επιβεβαιωθούν. Σκεφτείτε, κύριε Τσουρούλη, την διαδικασία ένταξης ενός κράτους. Σκεφτείτε την, ή ας αναλογιστούμε τη δική μας προετοιμασία της Κύπρου, όταν εμείς επιχειρούσαμε την ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι χρειάστηκε να κάνουμε. Ασφαλώς αυτές οι δυσκολίες της προσαρμογής μας δεν λειτουργήσαν τότε αποτρεπτικά στην ένταξή μας. Δεν είπαμε πως, μα είναι δύσκολο. Ναι, αλλά εμείς, ξέρετε, ήμασταν ένα κράτος τότε που δεν δεχόταν χρηματοδότηση από αλλού.
Τώρα έχουμε ένα μόρφωμα από εκεί που δέχεται τονωτικές ενέσεις κάθε χρόνο ανελιπώς, το ξέρετε καλύτερα από μένα, από την Τουρκία. Ναι, αυτό από μόνο του, με το που το κόβεις, κάποιος θα πρέπει να το αντικαταστήσει. Είτε κάποιος θα πρέπει να το αντικαταστήσει, είτε καλύτερα. Ή θα πρέπει να μάθουν να ζουν με πιο λίγα. Θα πρέπει, δηλαδή να εφαρμόσουν ένα μνημόνιο. Κοιτάξτε, ή καλύτερα θα πρέπει και ήδη να προσαρμοστούν, να μεταρρυθμίσουν την οικονομία τους, ούτως ώστε να μην λειτουργούν με ελλείμματα. Το οποίο να υπάρχει προσοχή πως κάποιος τρίτος θα συνεχίσει να τα καλύπτει. Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι δωρητές από το εξωτερικό, οι οποίοι θα έρθουν με ένα πακτολό χρημάτων για να τα χρηματοδοτήσουν όλα και από την πρώτη μέρα θα γεμίσουν οι τσέπες όλων μας. Μακάρι να γινόταν αυτό. Με χρήματα, επειδή θα λύσουμε το Κυπριακό, δεν θα συμβεί. Εγώ δεν υιοθετώ καν αυτή την προσέγγιση του κόστους, ναι, το οποίο κάποιος θα πρέπει να καλύψει, να πληρώσει ξένοι, ντόπιοι. Εγώ πρώτα απ' όλα βλέπω τις θετικές προοπτικές, το όφελος που θα προκύψει και στην οικονομία πέραν όλων των άλλων που είναι μπροστά μας, αλλά τονίζω και η κυβέρνηση με πολύ έτσι συνέστηση της ευθύνης αναδεικνύει και τις οικονομικές παραμέτρους, ότι δηλαδή για να επιβεβαιωθεί το όφελος, η θετική προοπτική, πρέπει βεβαίως να γίνουν κινήσεις προετοιμασίας. Και προς αυτή την κατεύθυνση, μάλιστα, εστιάζονται οι προσπάθειές μας. Μια τελευταία ερώτηση αφορά τα της οικονομίας, τα καθημερινά εδώ. Αν καταλαβαίνω σωστά, το μήνυμά σας είναι κανένα μέτρο λιτότητας επιπρόσθετο, καμιά νέα φορολογία, αλλά και καμία ενέργεια προς επιστροφή σε παλαιότερες εποχές. Πολύ σωστά το έχετε. Τρία δεν, έτσι. Κοιτάξτε, έχετε πολύ σωστά έτσι περιγράψει την βασική αρχή της οικονομικής μας πολιτικής. Δεν επιτρέπεται και δεν πρόκειται να επιστρέψουμε στα παλιά. Στις εποχές, για παράδειγμα, που δαπανούσαμε αλόγιστα διαφορώντας για τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας μας, όταν δημιουργούσαμε τρύπες, όταν λειτουργούσαμε με ελλείμματα, νομίζοντας πως αυτός είναι ο τρόπος που οδηγεί στην βιώσιμη ανάπτυξη. Την ίδια ώρα όμως ξεκαθαρίζουμε και αυτό το βασίζουμε στα πραγματικά δεδομένα και τις επιδόσεις της οικονομίας μας, πως δεν χρειάζεται κιόλας να πάμε στο άλλο άκρο και να συνεχίσουμε χωρίς να υπάρχει λόγος και ανάγκη να επιβάλλουμε, για παράδειγμα, φορολογίες για να, όχι για να κλείσουμε κάποια τρύπα, κάποιο έλλειμμα, αλλά για να μετατρέψουμε το ήδη υψηλότατο πρωτογενές πλεώνασμα της οικονομίας μας σε ακόμη μεγαλύτερο. Είναι κοινή λογική και πάνω σε αυτή την κοινή λογική θα συνεχίσει να βασίζεται η οικονομική μας πολιτική. Ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία.